Σε ισόβια κάθρυξη καταδικάστηκε ο Μπό Ο 64χρονος πρώην πολιτικός κατηγορείτο για διαφθορά, υπεξαίρεση δημοσίων κεφαλαίων και κατάχρηση εξουσίας. Βάσει των κατηγοριών, ο Σιλάι αντιμετώπιζε ακόμη και την ποινή του θανάτου. Όμως τελικά, η κινεζική δικαιοσύνη αποφάσισε πως θα περάσει το υπόλοιπο τη ζωή του πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Ο Μπόσι Λάι υπήρξε μέλο του πανίσχυρου πολιτικού γραφείου τη Κεντρική Επιτροπή του Κινέζικου Κομμονιστικού Κόμματο και πρώην επικεφαλή του κόμματο στη Μητρόπολη Τσόν Τσίνγκ τη νοτιοδυτική Κίνα. Λίγο πριν την ανακοίνωση τη ποινή, ο Μπόσι Λάι δήλωσε πω κάποια μέρα θα ξεπλύνει το όνομά του.